Όσοι γνωρίζετε από αρχαία ιστορία, ίσως θυμάστε την σεξι γυμνάστρια Γιάννα Νταρίλη, που αναστάτωνε κάποτε τον ανδρικό πληθυσμό. Αυτό το καυτό look, κυρίες και κύριοι, καλά θα κάνετε να το ξεχάσετε πια. Η Γιάννα σοβαρεύτηκε, ξενιτεύτηκε στην Αμερική και από εδώ το έφερε, από εκεί το έφερε, αγόρασε μετοχές σε ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Από τότε μάλιστα που η μαντάμ έγινε καναλάρχισα, πήρε ψηλά τον Αμανέ και δεν καταδέχεται ούτε μια λέξη να πει σε εμάς τα πατριωτάκια της. Συνάντησες και την Ιωάννα. Πήρε 20% σε κανάλι εκεί στην Αμερική. Α, ναι. Α, η κουμπάρα μου. Η Γιάννα, η Νταρίλη. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Το έχω ακούσει. Όχι, δεν την είδα. Έχουμε χαθεί το τελευταίο καιρό. Η Γιάννα με πάντρεψε. Αλλά έχουμε χαθεί το τελευταίο καιρό. Αλλά το άκουσα και πολύ χάρηκα. Άρε, Γιάννα, έφυγες και έριξες πίσω σου μαύρη πέτρα. Ξέχασες κουμπαριές, ξέχασες φιλίες, ακόμα και τον Γιώργο τον Χειμωνέτο τον ξέχασες. Κοίτα, η Γιάννα ήταν πάντα δημιουργικό άτομο. Όσο την ξέρω εγώ, ποτέ δεν κάθεται ανησυχή. Τη άρεσε να δουλεύει, να κάνει πράγματα. Που έχει αποφασίσει, νομίζω να το κάνει καλά. Ο Γιώργος Χειμωνέτος, όπως ακούτε, δεν κρατάει κακίες. Άλλωστε, η καιρή είναι δύσκολη και μια ενδεχόμενη πρόταση από Αμερική μεριά δεν θα του κακόπευτε. Αν σας έκανε πρόταση, θα δεχόσασταν. Οτιδήποτε θα μου ζητούσε για να, εγώ θα συνεργαζόμουν γιατί θα ξέρω ότι θα το έχει κάνει σε μια βάση πάρα πολύ ωραία. Από τον Γιώργο Χειμωνέτο, ας περάσουμε τώρα σε μια άλλη παλιά φιλενάδα της γυμνάστριας που έγινε καναλάρχισσα. Προφανώς η Γιάννα το έψαχνε πάρα πολύ καιρό. Εγώ πιστεύω ότι δοκίμασε τα πάντα για να μπορεί να μείνει στην Ελλάδα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτά που ακούω. Της αξίζει, είναι επαγγελματία και της έχουμε τα καλύτερα. Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Όταν η πρώην κολλητή σου παίρνει προαγωγή από γυμνάστρια σε καναλάρχισσα, είναι φρόνιμο να διατυμπανίζεις τη χαρά σου για την καλή της τύχη.